Στο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπετε, η Αγγελική Σπυροπούλου, συνεργός του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη Χριστόδουλου Ξηρού, καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο τη διαδρομή που θα ακολουθούσαν με το παγιδευμένο βαν, το οποίο θα χρησιμοποιούσαν οι πυρήνες της φωτιάς για την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλού με τον κωδικό Γοργοπόταμος. Η 22χρονη δίνει οδηγίες σε έναν συνεργό της για την καταγραφή της διαδρομής. Εδώ στρέφουμε δεξιά. Ναι. Και... διάβαζε. Δεξιά πρώτο. Πρώτο στενό ερμού. Ερμού. Στο πρώτο στρίδι. Λοιπόν, όχι, εδώ είναι το σχολείο. Λοιπόν, περνάμε το σχολείο και στους κάδους. Έχει δύο κάδους δεξιά. Αριστερά. Εδώ είναι η ερμού. Συνεχίζεις και περνάμε την Καραολή και Δημητρίου. Κάθετα. Ναι, περνάμε. Είναι αυτή, κάθετα. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε ευθεία. Περνάμε και τη Βάρναλη. Κάθετα επίσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι μία από τις πολλές πρόβες της επίθεσης στον Κορυδαλό που είχε καταγράψει το μέλος των πυρήνων. Οι αστυνομικοί μάλιστα πιστεύουν ότι πρόκειται για την τελική διαδρομή που θα έκανε η Αγγελική με τον Ξηρό, τον Ιάσονα και τους υπόλοιπους συνεργούς τους για να τοποθετήσουν τη βόμβα κοντά στο μαντρότυχο των φυλακών. Κρόνου, λες. Α, η Κρόνου. Ναι. Θες πω, περνάμε και την Κρόνου κάθετα και στη Βάρναλη στρίβουμε. Ναι. Στη Βάρναλη πάμε αριστερά. Η Βάρναλη είναι η τρίτη. Αυτή είναι. Λοιπόν, αριστερά. Εδώ αριστερά. Και συνεχίζουμε ευθεία τη Βάρναλη. Πέφτουμε πάνω στην μικρή πλατεία. Στην πλατεία αυτή κάνουμε δεξιά. Ναι. Παπαδιαμάτη. Έχει και τα μπέλα. Πάμε δεξιά. Οι εικόνες που βλέπετε είναι από δύο βίντεο που κατέβασαν από ιστοσελίδα στο ίντερνετ τα έγκλειστα μέλη των πυρήνων και τα έδωσαν στην Αγγελική Σπυροπούλου για να τα μελετήσει με προσοχή. Καθώς στο ένα βίντεο υπάρχουν οδηγίες για να πυροδοτήσουν τη βόμβα των 160 κιλών με κινητό τηλέφωνο και στο δεύτερο να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν διπλή γεμιστήρα στο Καλάσνικοφ για να έχουν τη δυνατότητα με μία ρηπή να ρίξουν πάνω από 60 σφαίρες. Σε άλλα βίντεο που ανακάλυψαν οι αστυνομικοί υπάρχουν οδηγίες για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών αλλά και πλάνα από το επισκεπτήριο των φυλακών Κορυδαλού. Οι αξιωματικοί της Αντρομοκρατικής πιστεύουν ότι αποτελεί μέρος από βίντεο που τα μέλη των πυρήνων της φωτιάς έχουν καταγράψει ολόκληρη τη διαδρομή εσωτερικά των φυλακών.